το Ιερό Ευαγγέλιο διασώζει, αγαπητοί μου, σήμερα και μας παρουσιάζει η Αγία μας Εκκλησία το περιστατικό εκείνο όπου ο Ιησούς Χριστός συναντήθηκε με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα πάνω στο πηγάδι του Ιακώ. Και βεβαίως, όπως όλοι γνωρίζουμε, η γυναίκα αυτή δεν ήταν άλλη από την Αγία Φωτεινή, στην οποία είναι αφιερωμένος αυτός ο ιερός ναός, γιατί έφεραν την ευσέβεια και την ευλάβεια προς την Αγία μας Εκκλησία και προς τα ιερά και τα θεία και την αγάπη προς τον Θεό. Οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι ξεριζώθηκαν από τις αρισμόνιτες πατρίδες και οι οποίοι έτυχαν της φιλοξενίας εις αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Θεωρώ λοιπόν ότι είμαστε σε τόπο μαρτυρικό, θα έλεγα, αφού ο ιερός αυτός ναός δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια συνέχεια του ιερού εκείνου ναού της Μύρνης, του ναού της Αγίας Φωτεινής, που ήταν και είναι η προστάτης και έφορος της λαμπράς εκείνης και αρισμονή του πόλεως. Μακαρίζομαι αυτή την ώρα όλους εκείνους οι οποίοι αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν και έπεσαν υπέρ πίστεως και πατρίδος και παντή τρόπο μαρτυρικώς εντελειώθησαν ή ευρέθηκαν πρόσφυγες εις τη μητέρα πατρίδα. Τους μακαρίζομαι γιατί φύλαξαν την πίστη ως κόρη οφθαλμού και την παρέδωκαν στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους. Μια πίστη ζωντανή που δεν έσβησε ποτέ και ούτε πρόκειται να σβήσει έως της συντελείας του αιώνος. Τους απογόνους αυτών των ηρώων και μαρτύρων της πίστεως ας στηρίζει Κύριος ο Θεός. Εις την μία Αγία και Αποστολική Εκκλησία και εις την αμόμητον πίστη μας, διαπρεσβειών του Αγίου Χρυσοστόμου, του Εθνοϊερομάρτυρος Μητροπολίτου Σμύρνης και των συναυτό μαρτυρισάντων κληρικών και λαϊκών. Αδελφοί μου, είπα προηγουμένως ότι διασώζεται το περιστατικό εκείνο που ο Ιησούς Χριστός συνομίλησε με την Αγία Φωτεινή πάνω στο πηγάδι του Ιακώβου. Ορισμένα σημεία θα προσέξουμε σήμερα πολύ σύντομα. Λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο ότι έπρεπε ο Χριστός να περάσει από τη Σαμάρια. Υπήρχαν και άλλοι δρόμοι ίσως, αλλά ο Κύριος διάλεξε αυτό το δρόμο να περάσει. Έτσι διευθύν αυτόν δια Σαμαρίας. Γιατί υπήρχε συγκεκριμένος λόγος. Τίποτα τυχαίο δεν γίνεται στη ζωή μας. Διάλεξε ο Χριστός να περάσει από εκεί για να συναντήσει τη γυναίκα εκείνη η οποία με τα ταύτα θα γινόταν η μεγαλομάρτης και εις Απόστολος Φωτεινή. Δεύτερον, κάθισε πάνω στο πηγάδι. Τι σημαίνει αυτό? Δεν κάθισε δίπλα στο πηγάδι, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά πάνω στο πηγάδι για να δείξει ότι ταυτίζεται με την πηγή του ύδατος. Είναι το ύδωρ το ζώο. Τρίτον, λέγει στην γυναίκα της Σαμαρίτιδα, ή ήδη στην δωρεάν του Θεού. Εάν ήξερες την δωρεάν του Θεού, εάν τη γνώριζες, δεν της μιλάει για πολλές δωρεές. Θα μπορούσε να τις είχε ήδη, αν γνώριζες τις δωρεές του Θεού. Και όμως, αν γνώριζες τη δωρεάν του Θεού, την σωτηρία δηλαδή, η οποία ήρθε διά του Σταυρού και της Αναστάσεως, αφού η αγάπη σαρκώθηκε, ο ίδιος ο Θεός δηλαδή έγινε άνθρωπος. «Δώσ' μου να πιω», της λέγει. Ζητάει κάτι από εκείνη, κάτι που να είναι μέσα από την καρδιά της. Ταπεινώνεται ο Θεάνθρωπος. Κάθεται πάνω στο πηγάδι σαν ένας
εφέτης που γυρεύει νερό να πει εδίψα σε αυτό το διψό. Πόσες φορές θα το συναντήσουμε εις το Ιερό Ευαγγέλιο. Θα συγκλονιστούμε όταν θα το ακούσουμε οι άνθρωποι όλοι. Όχι μόνο της εποχής εκείνης που σταυρώθηκε ο Χριστός, αλλά όλων των γενεών και των αιώνων, πάνω από το Σταυρό όταν είπε «Διψώ», διψούσε για τη σωτηρία των ανθρώπων. Τέταρτον, αν γνώριζες ποιον εγώ θα σου δώσω εγώ, θα μου γύρευες να πεις από το δικό μου νερό για να μην διψάσεις ποτέ. Μα τι λες, κύριε Βέγγι, εκείνη, εσύ δεν έχεις ούτε το άντλημα ούτε τον κουβά, δηλαδή για να ρίξεις το πηγάδι, για να μου δώσεις νερό, και το πηγάδι είναι πολύ βαθύ. Πώς λοιπόν θα μου δώσεις νερό για να μην διψάσω ποτέ πλέον? Το τελευταίο, ώρα ειν οσί έκτη. Και αυτό είναι σημαντικό σημείο, φοβερό και μεγάλο. Διάλεξε το κατά μεσήμερο ο Χριστός να πάει στην πηγή του Ιακώβ να συναντήσει την Σαμαρίτιδα. Και πάλι οι πατέρες της Εκκλησίας ερμηνεύουν ως εξής το γεγονός αυτό. Εκείνη την ώρα είναι 12 το μεσημέρι, η έκτη ώρα. Ο ήλιος είναι εις το ζενίθ, κατά μεσήμερα. Η ζέστη στο αποκορύφωμά της και το φως επίσης. Γι' αυτό διάλεξε ο Κύριος και εκείνη την ώρα, για να δείξει ότι είναι το φως της ζωής και η ζεστασιά των καρδιών των ανθρώπων. Τα αποτελέσματα όλοι τα γνωρίζουμε. Ξεδίψασε η Αγία Φωτεινή Διαμαντός. Αγωνίστηκε για την αλήθεια, ομολόγησε Ιησού Χριστό μαζί με την οικογένειά της. Αξιώθηκε μαρτυρικού θανάτου, τιμάται ως μεγαλομάρτης και εις Απόστολος από την Αγία μας Εκκλησία. Το ερώτημα της Αγίας Φωτεινής είναι ίσως και ερώτημα των περισσότερων ανθρώπων σήμερα. Πριν ακόμα φωτιστούν ίσως ή εντρυφήσουν εις βάθος εις την αλήθεια του Ιερού Ευαγγελίου. Κύριε, για ποιο νερό μας μιλάς? Ούτε άνθρημα έχεις και το φρέα εσύ βαθύ. Θα μας δώσεις νερό, αλλά ποιο είναι αυτό το νερό που θα μας δώσεις? Εμείς έχουμε κατακτήσει τους ωκεανούς της γης, τον κόσμο όλο. Εσύ μπορείς να μας δώσεις από ένα πηγαδάκι, από ένα μικρό πηγάδι νερό? Μα εμείς ξέρουμε τα πάντα, είμαστε αυτάρκης. Και εκείνος θα επιμένει. Αν ξέρατε πραγματικά ποιο νερό θα σας δώσω, θα θέλατε οπωσδήποτε να ξεδιψάσετε από αυτό το νερό, να πείτε από αυτό το νερό, για να μην διψάσετε ποτέ πλέον. Και βεβαίως, όσο αντιλαμβάνεστε, αδελφοί μου, δεν μιλάμε για αυτό το νερό το αισθητό, το οποίο θα μας ξεδιψάσει πρόσκαιρα, το νερό δηλαδή μιας πηγής, ενός πηγαδιού, αλλά για το πνευματικό νερό, το είδωρ, το ζώο, το αλόμενο, η ζωή αιώνιων, το οποίο όποιος πίνει, ποτέ πραγματικά δεν διψάει, αλλά ενώνεται με τον Θεό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ο ίδιος γίνεται πηγή ύδατος ζωής, αλλωμένου η ζωή αιώνιων, όπως η Αγία Φωτεινή. Ας πλησιάσουμε λοιπόν εις το είδωρ το ζών, εις την πηγή που είναι ο Ιησούς Χριστός, να αντλήσουμε είδωρ για να ζήσουμε την ζωή την αιώνιων, για να δούμε τα κάλλη τα άλυτα της Βασιλείας του, τα οποία είδαν, έζησαν και ζουν
όσοι αγάπησαν αυτόν τον εσταυρωμένο και αναστάντα Κύριό μας. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Βουλευτά, αδελφοί μου αγαπητοί, αγαπητοί πατέρες της ενορίας αυτής της ευλογημένης και όλο το προσωπικό του ιερού αυτού ναού, απόγονοι των ιερών και των μαρτύρων της πίστεως και της πατρίδος, της Μύρνης και όλης της Μικράς Ασίας, που διατηρείτε μέσα στις ψυχές σας άφρεστο το καντήλι της πίστεως στο Χριστό και στην Ελλάδα, σας χαιρετώ όλους και σας κατασπάζουμε με τον αναστάσιμο πασχαλινό χαιρετισμό. Χριστός Ανέστη.